λίγο να δούμε σε μια σχετικά απλοϊκή μορφή, αλλά νομίζω πως δίνει λίγο την εικόνα, ποιο είναι το ολικό, το total supply chain, η ολική αλυσίδα εφοδιασμού. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκινάνε στο εργοστάσιο, έτσι. Έρχεται το purchasing και δίνει τις προμήθειες τις οποίες χρειάζεται το εργοστάσιο, από εξοπλισμό, πρώτες ύλες, packaging, οτιδήποτε προμήθεια χρειάζεται το εργοστάσιο προκειμένου να παράξει το προϊόν που θέλουμε. Έρχεται το engineering μέσα στο εργοστάσιο. Θυμάστε, σας είπα πριν, το engineering δεν είναι στο εργοστάσιο, αλλά έρχεται μέσα στο εργοστάσιο και εγκαθιστά τις γραμμές παραγωγής, ούτως ώστε οι άνθρωποι του manufacturing πλέον μέσα στο εργοστάσιο να έχουν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται, είτε αυτά είναι πρώτες ύλες, είτε είναι μηχανήματα, είτε είναι τεχνογνωσία, προκειμένου να προχωρήσουν στην παραγωγή των προϊόντων. Αφού γίνει η παραγωγή, γεμίζουμε τα φορτηγά και στέλνουμε τα προϊόντα στις χώρες. Έτσι. Άρα, αν πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδος, έχουμε τα εργοστάσια στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε εργοστάσιο στην Ελλάδα. Τα προϊόντα, αφού παραχτούν στα εργοστάσια, μπαίνουν σε φορτηγά και έρχονται στην Ελλάδα, στο διανεμητικό μας κέντρο. Στο διανεμητικό μας κέντρο κάνουμε το storage, έτσι, μαζεύουμε όλα τα προϊόντα, έρχονται οι παραγγελίες και μετά, έχοντας τις παραγγελίες στα χέρια μας, διανύουμε τα προϊόντα στους πελάτες μας. Είτε σε κεντρικές αποθήκες για τους μεγάλους πελάτες μας, είτε κατευθείαν σε μαγαζιά για πιο μικρούς πελάτες. Okay. Τώρα, κάποια τυπικά assignments μέσα στο product supply. Ουσιαστικά έχουμε τρεις κατηγορίες assignments στα γραφεία και τρεις-τέσσερις κατηγορίες assignments στο διανεμητικό κέντρο. Ξεκινώντας από τα assignments που έχουμε πάνω στα γραφεία, το πρώτο είναι αυτό που ονομάζουμε Market Planning Manager. Ένας Market Planning Manager έχει υπευθυνότητα για κάποια προϊόντα, για κάποια brands. Δουλεύει πάρα πολύ κοντά με το marketing και με το CBD, γιατί πρέπει να κατανοήσει την αγορά. Είναι το πρώτο step, να κατανοήσει την αγορά, ούτως ώστε μετά να φτιάξει ένα forecast και να πάρει αυτό το forecast και να πάει στα εργοστάσια στο εξωτερικό και να πει ότι, κύριοι, θέλω να παράξετε για μένα το προϊόν α, β, γ, στις ποσότητες δ, ε, ζ και θέλω να είναι στο διανεμητικό μου κέντρο στην Αθήνα την τάδε ημερομηνία, προκειμένου εγώ μετά να είμαι σε θέση να καλύψω τις ανάγκες της αγοράς. Έτσι. Άρα είναι ένας πολύ κομβικός ρόλος, είναι στη μέση ουσιαστικά, είναι μεταξύ του business, όπως λέμε, του CBD, των πωλήσεων και του marketing και των logistics και των εργοστασίων. Ένας δεύτερος ρόλος είναι ο Customer Logistics Manager. Ουσιαστικά αναφέρθηκε ο Γιώργος προηγουμένως σε αυτόν. Ο Customer Logistics Manager είναι καταρχάς αυτός ο ρόλος καλύπτεται από ανθρώπους με κάποια εμπειρία, δηλαδή δεν θα είναι ένας new hire ο οποίος θα αναλάβει Customer Logistics Manager, γιατί πρέπει να έχεις μια αρκετά καλή τεχνογνωσία όσον αφορά τα logistics. Άρα ουσιαστικά αυτό έρχεται σαν δεύτερο ή τρίτο assignment μέσα στην καριέρα κάποιου ανθρώπου που δουλεύει στα logistics, που δουλεύει στο product supply. Και είναι ο άνθρωπος, ο ειδικός στα logistics, ο οποίος μπαίνει στην ομάδα του Γιώργου και επικοινωνεί με τους αντίστοιχους ανθρώπους logistics του πελάτη μας, έχει υπευθυνότητα για συγκεκριμένους πελάτες. Δουλεύει συγκεκριμένα logistics projects. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποφασίσουμε κάποια στιγμή ότι θέλουμε να κοιτάξουμε στο total inventory όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχουμε τον πελάτη Α και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε ταυτόχρονα να μειώσουμε τα δικά μας inventories και τα inventories του πελάτη αυτού. Άρα, ο logistics manager είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει σαν project manager αυτά τα projects και επιδιώκει τα win-win solutions στα οποία αναφέρθηκε ο Γιώργος προηγουμένως από πλευράς logistics. Ένα τρίτο assignment μέσα στο PS, ξανά located όπως είπα προηγουμένως στα γραφεία, είναι ο Customer Service Operations Manager. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τους ρόλους αυτούς έχουν υπευθυνότητα, ουσιαστικά κοιτάνε τα αποθέματα και τα inventories των μεγάλων πελατών, για τους οποίους έχουμε κατευθείαν access στις κεντρικές τους αποθήκες. Βλέπουμε τι αποθέματα έχουν από τους διάφορους κωδικούς και ανάλογα εμείς εφοδιάζουμε, ούτως ώστε να κρατάμε τα inventory, τα αποθέματα στα σωστά levels, να μην μένουν out of stock και να έχουν το inventory που χρειάζεται. Και επίσης, ο Customer Service Operations Manager έχει την πολύ σημαντική αρμοδιότητα αυτού που ονομάζουμε Accounts Receivables, που άμα το πούμε έτσι σε απλά ελληνικά, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να μαζεύουν τα λεφτά από τους πελάτες. Είναι πολύ καλό το ότι πουλήσαμε, είναι πολύ καλό ότι παραδώσαμε το προϊόν. Το τελευταίο κομμάτι για να κλείσει ουσιαστικά η πώληση είναι να πάρουμε πίσω τα λεφτά και να σιγουρευτούμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες τις οποίες έχουμε με τους πελάτες τηρούνται κατά γράμμα και λειτουργούμε με βάση αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Okay. Τώρα, εκτός από τα γραφεία, έχουμε και το διανεμητικό κέντρο. Στο διανεμητικό κέντρο ξανά υπάρχουν μια σειρά από ρόλους. Υπάρχουν QA leaders, υπάρχει ρόλος safety leader, υπάρχουν department leaders, οι οποίοι είναι παιδιά τα οποία έρχονται και μετά από 4-5 μήνες βασικής εκπαίδευσης
αναλαμβάνουν τη διοίκηση ενός ολόκληρου department, είτε αυτό είναι το picking department, είτε είναι το shipping department, είτε είναι το receiving department. Βλέπω πίσω στην αίθουσα είναι ο Βασίλης ο Χαρούπιας, ο οποίος είναι μαζί μας για 1,5 χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχει το κομμάτι του picking και έχει 15 ανθρώπους να υπάγονται κατευθείαν σε αυτόν. Άρα το responsibility είναι αρκετά μεγάλο, έτσι, πολύ μεγάλο, αλλά από την άλλη μεριά το challenge και η πρόκληση είναι επίσης πολύ μεγάλη. Και άμα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν την πρόκληση όχι σαν απειλή, αλλά σαν ευκαιρία για να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αναπτύξουν και άλλους μαζί τους, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά να σας δείξω μια φωτογραφία από το διανεμητικό κέντρο. Μιας και είμαι το διανεμητικό κέντρο, αυτό βέβαια μπορεί να μην είναι πολύ objective, αλλά ήθελα να τη βάλω τη φωτογραφία. Και απλώς να σας πω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα διανεμητικά κέντρα που υπάρχουν στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Είναι 28 στρέμματα το κτίριο. Έχουμε 36.000 παλαιοθέσεις, storage capacity. Και το διανεμητικό κέντρο της Procter & Gamble στην Ελλάδα έχει βραβευτεί δύο συνεχόμενες φορές τα δύο τελευταία χρόνια ως το καλύτερο διανεμητικό κέντρο της Procter & Gamble στην Ευρώπη. Το λέω αυτό για να ξέρετε και να ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να είμαστε μια μικρή χώρα και είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την τεχνογνωσία, δεν έχουμε το know-how και δεν έχουμε τα σωστά αποτελέσματα τα οποία μας επιτρέπουν να προχωράμε και αντί να πηγαίνουμε έξω και να ζητάμε γνώσεις και βοήθεια, είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή στην οποία προσφέρουμε τεχνογνωσία στο κομμάτι των logistics στις αντίστοιχες αδερφές εταιρείες Procter & Gamble στο εξωτερικό. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα υπάρξουν τώρα, ο λόγος είναι σε εσάς. Ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε για οποιονδήποτε, σας παρακαλώ, κάντε τες. Πριν απλά κατεβώ, γιατί αν θα με δείρει, να σας πω ότι πρώτον, στο pngcareers.com μπορείτε να πάτε και πολύ θα θέλαμε να πάτε. Υπάρχει ένα subsite το οποίο ονομάζεται Panorama Event. Εκεί θα δείτε όλα τα job opportunities που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και υπάρχουν job opportunities για όλα τα functions. Άρα υπάρχουν δουλειές, σας περιμένουμε να κάνετε τις αιτήσεις σας και θα χαρούμε πάρα πολύ. Όταν τελειώσουμε με τις ερωτήσεις εδώ πέρα, θα είμαστε όλοι έξω στο περίπτερο που έχουμε, στο stands που έχουμε, άμα θέλετε να συζητήσουμε κάτι πιο αναλυτικά, όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλά παιδιά συνάδελφοι από την εταιρεία. Και τελευταίο, υπάρχουν και μπροσούρες, μόλις βγείτε έξω, σχετικά με την εταιρεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.